Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα, 5η, 15 του μηνός, 15 Νοεμβρίου, 2018. Σήμερα είναι του Φιλίππου. Ή εχθές ήταν. Σήμερα πρέπει να είναι. Ή εχθές ήταν. Δεν σου. Ας μην το ξαναπώ τέτοια φορά, το είπα δύο. Καλησπέρα σας, 15 Νοεμβρίου σήμερα του 2018. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμνηση του ήχου. Χρήστος Κιώσης, με τον Χριστάρα θα πάμε παρέα μέχρι τις 8, με πολλά και διάφορα, με πολύ ποδόσφαιρο, αλλά και με μπάσκετ και με βόλεϊ, με ρεπορτάζ, με γυμναστικό σύλλογο, με συνέντευξη θέλω να πιστεύω σε λίγο για το γυμναστικό σύλλογο. Λοιπόν, έχεις πενιά έτοιμη, ρίξε την πενιά για να πω το διαγωνισμό μας, γιατί σήμερα κληρώνουμε, όχι κληρώνουμε, κληρώνουμε. Κληρώνουμε! Και κληρώνουμε, όπως θέλετε, ένα εισιτήριο διαρκείας για την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή από το ματς, το μεγάλο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό το Σάββατο στις 7 και σε όλα τα εναπομείναντα που υπάρχουν μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, γράφετε τη λέξη βόλεϊ διαρκείας, Ηρακλάρα, Κλίντι. Ό,τι θέλετε γράψτε, το αποστέλλετε στο 545-26. Επαναλαμβάνω, FM κενό διαρκείας, αποστολή στο 545-26. Έχουμε και το mail μας ανοιχτό, bluelibero@yahoo.gr. Στις 8 θα κάνουμε την κλήρωση για έναν τυχερό ή μία τυχερή από εσάς, με την υποσημείωση ότι ο νικητής ή η νικήτρια θα έρθει εδώ από το Λίμπερο να παραλάβει το διαρκείας του, γιατί το έχουμε εμείς στην κατοχή μας. Και ευχαριστώ τον οπαδό του Ηρακλή που μας το έδωσε για να το κληρώσουμε. Να είναι καλά, να είναι γερός. Λέω το Σοφού 18 στον έκτο όροφο από απόψε το βράδυ μέχρι και το Σάββατο το μεσημέρι, για να προλάβετε να πάτε και μπάσκετ και βόλεϊ μετά. Θα μπορείτε, επαναλαμβάνω, λέω το Σοφού 18 στον έκτο όροφο εδώ από τα γραφεία του Λίμπερο. Θα έχω αφήσει το διαρκείας και το ονοματεπώνυμό σας για να το παραλάβετε. Ξαναλέω, FM κενό, ονοματεπώνυμο, διαρκείας, αποστολή στο 54526. Να τα πρώτα μηνύματα, σκάνε μύτη και χαίρομαι. Για σας, αυτή η ωραία κλήρωση. Το mail το ξαναλέω, φίλε μου Γιώργο, blue libero, μία λέξη, blue libero, μπλε libero δηλαδή, papakiyahoo.gr. Ορμάτε! Κανονικά Γιώργαρα, κανονικά και το mail μας, γι' αυτό το δίνω. FM κενό, ονοματεπώνυμο διαρκείας αποστολή στο 54526 και bluelibero@yahoo.gr. Στη διάθεσή σας και τα δύο. Μπράβο ρε Σταύρο, μπράβο ρε Σταύρο. Σε ευγνωμονώ φίλε Σταύρο που μπαίνει στην κλήρωση. Ξέρεις Χρήστο γιατί τον ευγνωμονώ? Γιατί έγραψε και καλησπέρα ρε φίλε. Μα επιτέλους. Χαίρομαι πάρα πολύ, Σταύρο, γιατί ήταν παράπονο ετών με όλες αυτές τις κληρώσεις που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια εδώ στην ώρα για μπλε. Που εντάξει, δεν λέω ρε παιδί μου. Γράφει ο άλλος Χρήστος Κιώσης, Ηρακλάρα διαρκείας και μπαίνει. Βάλε και μια καλησπέρα, βάλε και ένα ηραολέ, πες και ένα τραγούδι. Κάνε κάτι, ρε παιδί μου, όχι μόνο σκέτο το ονοματεπώνυμο, για να ομορφύνει η εκπομπή μας ακόμα περισσότερο. Να σε καλά, Σταύρο, μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση όπως και οι υπόλοιποι που στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχω ανακοινώσεις από την αυτόνομη θύρα 10 μπροστά μου, να τις δω. Και ανακοίνωση φυσικά από το ποδοσφαιρικό Ηρακλή για τη διαιτησία. Θα τη διαβάσω και αυτήν. Και σε δευτερόλεπτα θα πάμε στη συνέντευξη που έχουμε προετοιμάσει. Λοιπόν, το κάλεσμα της αυτόνομης για τα δύο μάτς του Σαββάτου. Ραντεβού στα πέταλα, είσαι η ζωή μου όλη. Είσαι όλη μου η ζωή. Εγώ ανάποδα το διάβασα ξανά. Είσαι όλη μου η ζωή, Ηρακλάρα μου, μόνο εσύ. Φυσικά από το σύνθημα 80-11-17. Ηρακλής Πευκοχώρη και για το μάτς του Ηρακλή με τον Παναθηναϊκό στις 4.30 θυμίζω στο Ιβανόφιο και στις 7 στη Μίκρα. Το διπλό ραντεβού. Ενώ υπάρχει και για την Πάτρα, όπου πας μαζί. Τι έχω πάθει σήμερα, ρε παιδιά. Όπου πας εσύ μαζί σου, Ηρακλή. Τα αλλάζω όλα. Πληροφορίες για τη μετάβασή μας στην Πάτρα σήμερα και αύριο μετά τις 8.30 στα γραφεία του συνδέσμου μας στην πλατεία Αριστοτέλους. Για όσους ενδιαφέρονται για το παιχνίδι αυτό, από ό,τι είδα έχει και το Athens Club. Μισό λεπτάκι, να διαβάσουμε και τα παιδιά από την Αθήνα. Ναι.
ΝΑΤΟ. Λοιπόν, πέρα από την ανακοίνωση από την Αυτόνομη για την Πάτρα, έχουν βγάλει και τα παιδιά από την Αθήνα, το Ηρακλής Athens Club. Το ραντεβού μας για Πάτρα είναι την Κυριακή στις 11 παρατέταρτο στο club. Πληροφορίες και τις συμμετοχές inbox. Για αυτούς που ενδιαφέρονται και μας ακούν από Αθήνα κτλ. Αν θέλουν να πάνε με τα παιδιά από εκεί, να επικοινωνήσουν μέσω του φατσοβιβλίου, του Facebook δηλαδή. Την καλησπέρα μου και στη Δανάη που γράφει Ήρα Κλίντι. Το είπα το Κλίντι, το βάλατε και αυτό. Έτσι, έτσι σας θέλω σήμερα ιστορέι. Και σήμερα ιστορέι. Και περιμένουμε την συμμετοχή σας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο διαρκείας αποστολής στο 54526 bluelibero@yahoo.gr. Το mail ανοιχτό. Ένα διαρκείας των 100 ευρώ κληρώνουμε για την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή, για τον Αυτοκράτορα. Σας έλεγα νωρίτερα ότι θα μιλήσουμε για το Γυμναστικό Σύλλογο. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας γρήγορα στον κύριο Φώτη Θεό, ο οποίος είναι κοντά μας τηλεφωνικά. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα και σε εσάς και στον κόσμο του Ηρακλή. Με αφορμή φυσικά αυτή την πολύ πολύ ωραία ανακοίνωση, παύλα πρόσκληση που διαβάσαμε πρόσφατα και εδώ στην εκπομπή και την έχει δει φαντάζομαι όλος ο κόσμος, εν ώψη των 110 ετών, 12 με 9 τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Ακόμα και στα 100 χρόνια, διορθώστε με αν κάνω λάθος, νομίζω ότι ήταν μια εκδήλωση που έγινε για να γίνει. Δεν μας έχει μείνει και πολύ στο μυαλό. Και φαντάζομαι ότι έχετε εξοδέψει πάρα πολλές ώρες δουλειάς για να προετοιμαστεί όλο αυτό που θα δούμε για 9 ολόκληρες ώρες στο λιμάνι, έτσι, 29 του μήνους. Εντάξει, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με τις δυνάμεις που έχουμε, με την εθελοντική εργασία πάρα πολλών παιδιών που ήρθαν κοντά τον τελευταίο καιρό και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Και θέλουμε να κάνουμε κάτι ό,τι πιο αξιόλογο γίνεται για να θυμίσουμε και αυτή τη μέρα και γενικά να προβάλλουμε όσο καλύτερα μπορούμε την ιστορία του συλλόγου μας. Mm-hmm. Έχουμε πάρει μια ιδέα από την πρόσκληση. Μπορούμε να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες στον κόσμο? Γιατί είναι πάρα πολλές οι ώρες. Να πούμε, γιατί θα έχει πάρα πολλές εκπλήξεις. Να μην τα χαλάσουμε. Αυτό που θέλουμε εμείς να ζητήσουμε από τον κόσμο του Ηρακλή είναι, γι' αυτό την έχουμε κατά τη διάρκεια όλης της μέρας, για να μπορέσει να έρθει ο κόσμος ό,τι ώρα τον βολεύει, από τη δουλειά του, από το σχολείο του, από το σπίτι του, από όπου θέλει, από τα παιδιά των ακαδημιών μας πριν και μετά τις προπονήσεις, να μπορέσουν να έρθουν, να παρευρεθούν, να δουν αυτή την εκδήλωση. Θα είναι συνεχόμενη η ροή, δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι θα γίνεται κάτι όλες αυτές τις 9 ώρες? Κάθε λίγο και λιγάκι θα γίνεται κάτι. Μπορεί κάποιος να πάει στις 12 και να φύγει 9 δηλαδή, έτσι, δεν υπάρχει πρόβλημα? Το πιο φυσιολογικό είναι ότι θα έρθει στις 12 και θα φύγει την άλλη μέρα το πρωί, έτσι που θα το πάμε. Βλέπω όλοι να παίρνουν άδεια από τις δουλειές τους, γιατί είναι και Πέμπτη, είναι δύσκολα. Είναι Πέμπτη όμως, ή μην ξεχνάτε ότι η αποθήκη είναι κοντά, ας πούμε, στο κέντρο της πόλης, έτσι, δηλαδή βολεύει πιο καλά περισσότερο κόσμο. Οπότε δεν έχει κάποιος να χάσει κάτι, μπορεί και από τη δουλειά του να πεταχτεί και από το δρομολόγιο του, από οπουδήποτε να μπορεί να έρθει. Να υποθέσω ότι θα βραβευτούν, γιατί μέσα λέει και βραβεύσεις, πρώην αθλητές, άνθρωποι που έχουν δώσει πάρα πολλά στο σύλλογο. Αυτό είναι μια μεγάλη έκπληξη. Και αυτό είναι μια μεγάλη έκπληξη. Ωραία. Κάτι που είπα εγώ εχθές, μεταξύ σοβαρού και αστείου, υπέθεσα, και εδώ θέλω τη βοήθειά σας αν γίνεται, ότι θα δώσουν το παρόν και πολιτική με όμικρον γιώτα. Είτε γιατί έχουν προσκληθεί, είτε γιατί θα έρθουν, γιατί ο Ηρακλής είναι που γιορτάζει τα 110 χρόνια. Πού το πάω? Το πάω γιατί περιμένουμε πράγματα, για παράδειγμα, από τον κύριο Βασιλιάδη, που κι εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα μας, γιατί ασχολείστε με όλα αυτά, με την περίφημη τροπολογία που πιάνουμε Νοέμβριο, μέσα Νοεμβρίου, και ακόμα δεν έχουμε καμία ενημέρωση, για παράδειγμα, για τις κρατικές χορηγίες με την Παέρα Κλής, που επίσης δεν έχουμε ενημέρωση. Θα είναι κάποιοι που θα εκπροσωπήσουν τον Υπουργό κατά κάποιο τρόπο? Θα σας πω τη μεγάλη διαφορά για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε όλοι καλύτερα. Ναι. Το Σωματείο γιορτάζει τα 110 χρόνια ζωής του. Σωστά. Όλοι αυτοί οι πολιτικοί που είναι σήμερα και μπορεί να τάζουν ή να μην τάζουν είναι απλώς στο σήμερα. Αύριο μπορεί να μην υπάρχουν όπως δεν υπήρχαν χθες. Πολύ σωστό και αυτό. Πράγμα που σημαίνει ότι το μέγεθος του μεγαλείου του σωματείου μας είναι πολύ περισσότερο και πολύ μεγαλύτερο από τον οποιοδήποτε πολιτικό ή τον οποιοδήποτε, ας πούμε, αιρετό της πόλης. Από εκεί και πέρα όμως η ιστορία του Ηρακλή είναι συνεφασμένη και με την ιστορία, όπως ξέρετε, και της χώρας και της πόλης, έτσι. Ναι. Είναι αυτονόητο ότι εκείνη τη μέρα όποιος αισθάνεται και θεωρεί ότι έχει υποχρέωση να έρθει και να τιμήσει τον Ηρακλή, φυσικά θα έρθει να το κάνει.
Ναι, άλλο αυτό. Άλλο από τον Δήμαρχο, από τον Περιφερειάρχη, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, από τον πρώτο της Μογαδής, οποιοσδήποτε έχουν πάρει όλοι προσκλήσεις, είναι στη δική τους ευχαίρεια όποιος θέλει να έρθει και να καταλάβει ποιος τον καλεί, γιατί τον καλεί και γιατί πρέπει να πάει. Έτσι. Η ερώτησή μου κυρίως έχει να κάνει με τις πρόσφατες, έχει κανένα χρόνο περίπου, δεσμεύσεις του κυρίου Βασιλιάδη με τους οποίους κάνατε ραντεβού. Θα σας το ξαναπώ πάλι. Δεν έχει να κάνει με την εκδήλωση. Δεν έχει να κάνει με την εκδήλωση. Γενικά είναι η ερώτηση αυτή που κάνω. Γενικά, αυτή τη στιγμή το σωματείο, όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν μπορώ να πω ότι είναι στην εύνοια του κράτους, έτσι. Ναι. Γενικά. Αυτό όμως για μας δεν λέει και τίποτα. Αν θέλουν να είναι στην εύνοιά μας, καλώς να είναι. Άμα δεν θέλουν πάλι, κανένα πρόβλημα. Δηλαδή δεν θα κάτσουμε να σκάσουμε κιόλας με ποιος θα φύγει, δεν θα φύγει, έτσι, για να το πούμε πιο κομψά. Με αφορμή την εκδήλωση, θέλω να ρωτήσω το πού είμαστε στο θέμα Βασιλιάδης, τροπολογία, γάμα σίγμα κτλ. Απλά εγώ... Αυτό είναι σε μία, να σας πω κάτι, αυτό είναι σε μία αναμονή, γιατί σας έχω ξαναπεί και άλλη φορά, είναι πολύ πολύπλοκο το θέμα του ερασιτέχνη Ηρακλή, έτσι. Σωστά. Δεν μπορεί να λυθεί από τη μία μέρα στην άλλη και δεν μπορεί να λυθεί και από μόνο έναν υπουργό, αν θέλετε. Να σας δώσω να καταλάβετε το πιο σημαντικό θέμα. Εμείς αυτή τη στιγμή παλεύουμε με ένα κομμάτι χρεών προς το δημόσιο. Ναι. Το οποίο αφορά ξεκάθαρα το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Ο κύριος Βασιλιάδης έχει ένα άλλο κομμάτι που έχει αναλάβει. Η κυρία Αξιόγλου έχει ένα άλλο κομμάτι. Ο κύριος Φάμελος έχει ένα άλλο κομμάτι. Είναι πολλά υπουργεία μπλεγμένα. Πολλοί υπουργοί, αν θέλετε, μπλεγμένοι. Το κυριότερο όμως πρόβλημα αντιμετωπίζεται κυρίως στο Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί σταματάνε οι περισσότερες ενέργειες που κάνει οποιοδήποτε. Και Υπουργείο Οικονομικών, παύλα, καταλαβαίνετε, ξέρετε τι σημαίνει πίσω τρόικα, θεσμοί και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Διότι το χρέος του Ηρακλή είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτή τη στιγμή. Και το πρόβλημα του Ηρακλή είναι πολύ δεδαλώδης. Έχει μπλέξει πάρα πολλούς φορείς. Καλός ή κακός. Και πάρα πολλά θέματα του Ηρακλή, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και ο κόσμος προφανώς το ξεχνάει, όχι μόνο ο κόσμος και πάρα πολλοί άλλοι. Ότι έχουμε και μια μεγάλη, ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο όγκο δικαστικών θεμάτων. Τα οποία είναι συνέχεια σε εξέλιξη. Όταν έχεις κάποια δικαστήρια τα οποία να δικαστούν μετά από 2 χρόνια, πώς μπορεί κάποιος να κάνει κάτι σήμερα. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ, αυτό το λέμε συνέχεια, πολύ δύσκολο, πολύ πολύπλοκο. Υπάρχει, αν θέλει κάποιος να δώσει την πολιτική βούληση αυτό που θέλουμε, που λέμε να το πάρει ζεστά και να το κάνει, αν θέλει μπορεί να το κάνει. Mm-hmm. Αλλά εμείς δεν καθόμαστε να το περιμένουμε από πώς να σας το πω τώρα, αν είναι αυτή η κυβέρνηση, η επόμενη, όποια κυβέρνηση είναι. Εμάς είναι ξεκάθαρο ότι πλέον για να σωθεί το σωματείο πρέπει να δοθεί μια πολιτική λύση. Ας τη δώσει όποιος πιστεύει ότι μπορεί να τη δώσει. Εδώ μόνο επιτρέψτε μου να συμπληρώσω. Δηλαδή χρώματος, ανεξάρτητα δηλαδή χρώματος και κόμματος. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Τι λέγεται, Νέα Δημοκρατία δεν με νοιάζει. Κάποιος να έρθει να δώσει τη λύση. Συμφωνούμε 100%. Πράγματα. Απλά στην προκειμένη περίπτωση αναφέρομαι συνέχεια στο ονοματεπώνυμο του συγκεκριμένου υπουργού, γιατί έχει δώσει δημόσια μια υπόσχεση. Γι' αυτό το λέω. Θα μου πείτε, όποιος έχει ο πρώτος δώσει είναι ή ο τελευταίος. Εντάξει, ναι. Αλλά να σου πω κάτι, όποιος έχει δώσει υποσχέσεις δεν έχει, όλοι κρίνονται στο κάτω-κάτω. Σωστά. Η διαφορά είναι ότι εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση. Ότι εμείς το σωματείο δεν θα το κλείσουμε και δεν θα το διαλύσουμε. Εντάξει. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε και εμείς την αντοχή μας και την υπομονή μας και θα πάμε όσο πάει. Άλλα 110 χρόνια. Με κλειστό το αφημί. Κανένα θέμα. Θέλουν να μας κόψουν το ρεύμα. Ας έρθουν να το κόψουν. Πάλι θα ζήσει ο Ηρακλής. Αυτό δεν προσπαθώ να σε εξηγήσω. Ναι. Ότι εμείς κουτσά στραβά θα τις βρούμε τις άκρες. Από εδώ, από εκεί, με όπως κινούμαστε, όπως δεν κινούμαστε, πώς να σου το πω τώρα. Δηλαδή με ό,τι κάνουμε καθημερινά, εμείς το σωματείο θα το κρατήσουμε ανοιχτό. Είναι απλά τα πράγματα. Και το έχετε αποδείξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί το συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά με αφορμή το Ηρακάμπ που έγινε μέσα στο καλοκαίρι. Υπάρχει ζωή. Υπάρχει ζωή. Κάτι. Που δεν ζωή υπήρχε, και η ζωή συνεχίζεται καθημερινά και θα σας πω ένα απλό πράγμα. Αυτή τη στιγμή ήδη οι ακαδημίες του Ερασιτέχνη Ηρακλή ξεπερνάνε με σημερινά δελτία γραμμένα, να σας το πω, πάνω από 1.700 παιδιά. Δεν θα σταματήσουμε. Θα τα φτάσουμε 2.500 που βάλαμε στόχο φέτος. Θα φτάσουμε στα 2.500 και θα σταματήσουμε. Και το Ηρακάμπ θα γίνει και εκδηλώσεις θα γίνουν και τα χορτάρια που λέει ο λόγος μαζεύουμε και λουλούδια βάζουμε και τα ντουβάρια βάφουμε και ό,τι πρέπει να κάνουμε θα το κάνουμε. Με κλειστό το αφημί μας, με πενιχράτα έσοδα, με ό,τι μπορεί να πει κάποιος. Κανένα πρόβλημα για μας. Δεν θα κολλήσουμε κάπου. Και με τμήματα να πρωταγωνιστούν, ε. Εντάξει, τα τμήματα να πρωταγωνιστούν. Τα τμήματα εμείς θέλουμε να υπάρχουν, να είναι σε μια καλή ροή, σε μια καλή λειτουργία. Να έρχονται οι γονείς να μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους, να φεύγουν ικανοποιημένοι, να φεύγουν χαρούμενοι. Τα τμήματα ξέρετε πολύ καλά. Μια χρονιά πάνε καλά, μια χρονιά δεν πάνε τόσο. Αυτό είναι κάτι που συνέχεια θα αλλάζει, έτσι. Mm-hmm. Αλλά το κυριότερο είναι να βάλουμε τις βάσεις, να μπορούν να πατήσουν επάνω όλα τα παιδιά.
Ένας φίλος γράφει 9 ώρες εκδήλωση για την Ηρακλέρα μας. Αν είχαμε αφημί, πόσες θα ήταν? Αν είχαμε αφημί, πρώτα απ' όλα δεν θα είχαμε κανένα τμήμα πεσμένο σε κάποια κατηγορία. Ξεκινάμε από τα βασικά. Ναι. Δεύτερον, από εκεί και πέρα δεν θα είχαμε την ανάγκη κανέναν από όλους αυτούς τους δίθεν, ας πούμε, σωτήρες που έρχονται κατά καιρούς να βοηθήσουν και να σώσουν το σωματείο. Εντάξει, αυτό τώρα είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά δεν πειράζει. Και σε αυτό εμείς εδώ είμαστε. Έτσι ακριβώς. Υπομονή και αντοχή. Οπότε να μην ρωτήσω κάτι άλλο για την εκδήλωση, έτσι δεν θα μας πείτε εγώ κάτι. Εγώ θα σου πω ένα απλό πράγμα για να το καταλάβει ο κόσμος καλύτερα. Ναι. Πέρσι, ας πούμε, τέτοιο καιρό, δίναμε πολύ μεγάλη μάχη για να μαζέψουμε 15 άτομα να φτιάξουμε ένα συμβούλιο, το οποίο θα μπει μέσα με 1.200 προβλήματα και 1.200 ευθύνες. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να μαλώνουμε, γιατί πλέον δεν χωράμε οι 15 και θέλει και άλλος κόσμος να έρθει να ενεργοποιηθεί και να βοηθήσει. Αυτό είναι για μας. Ήταν ο τίτλος. Αυτό που ψάχναμε να πάρουμε. Mm-hmm. Αυτό θέλαμε να καταφέρουμε να κάνουμε και αυτό καταφέραμε να κάνουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά πριν από αρκετό καιρό, νομίζω 2 μήνες, για την οδό Ηρακλή. Τώρα επί της ευκαιρίας, μιας και είμαστε στον αέρα, προχωράμε? Προχωράμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία που ξεκινάμε να συμμαζέψουμε κάποια παλιά προβλήματα του παρελθόντος. Ήδη έχουμε ξεκινήσει κάποιες εργασίες από την πίσω μεριά, από το Κατσάνι, όσοι γνωρίζουν. Εκεί πέρα το οποίο θέλουμε να φτιάξουμε σε λίγο καιρό ένα γήπεδο beach volley, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για πολλές χρήσεις. Mm-hmm. Και παράλληλα ξεκινάμε και τη διαδικασία να φτιάξουμε την οδό Ηρακλή μπροστά, με όλες τις πινακίδες, με όλη την ιστορία του Ηρακλή, όπως πρέπει να μπει και όπως αρμόζουμε στο σωματείο. Καθημερινά, αυτό σας λέω, κάτι φτιάχνουμε. Ωραία. Με το καλό λοιπόν, φαίνεται, δόξα τω Θεώ. Να υποθέσω ότι μέχρι 29 του μηνός θα μάθουμε κάτι παραπάνω ή όχι, είμαστε σε αυτό στην πρόσκληση? Μπορεί και να μαθαίνετε κάθε μέρα κάτι. Το καλύτερο όμως, αυτό που θα θέλαμε, είναι μέχρι τις 29 του μηνός και όχι μόνο να συνεχίσει. Φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά. Ναι. Αυτό που θέλουμε λίγο και έχει ατονίσει εντελώς, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, είναι μια μεγάλη παράκληση την οποία θέλουμε από τον κόσμο του Ηρακλή να αρχίσει να ξαναγράφεται, να γίνεται μέλος του Ερασιτέχνη Ηρακλή. Αυτό θέλουμε, τίποτα άλλο. Και θα είναι μια, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει εκείνη την ημέρα. Όποιος θέλει να υπάρχει ένα γραφείο, ένα stand, δεν ξέρω, να γράφεται και επί τόπου. Θα ξεκινήσουμε τώρα λίγο και μια διαδικασία. Είναι καλό να ξαναγυρίσει ο κόσμος, να αρχίσει να γράφεται στα μέλη μας, στα παιδιά, στους ηλικιωμένους, στους γονείς. Καταλάβατε, πρέπει να έρθει λίγο ο κόσμος ξανά κοντά. Υπάρχει και μια χρονική συγκυρία καλή, γιατί 99% ο Ηρακλής παίζει στην Ευρώπη εκείνη την εβδομάδα και μπορεί να έχουμε και τίποτα χαρές από εκεί. 28-29 να το συνδυάσουμε. Στις 28 παίζει. Ναι, ναι, απλά περιμένουμε την οριστικοποίηση. Άξι. Είναι κοντά, είναι μια μακάρι μέρα μετά το άλλο. Μακάρι. Ωραία. Ωραία. Καλή δύναμη και να πάνε όλα καλά. Θα είμαστε εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Φώτη Θέο, από το Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής, με αφορμή και την χθεσινή ανακοίνωση πρόσκληση. 12 με 9. Παρατήστε τα όλα. Ξέρω είναι Πέμπτη, αλλά είναι 9 δεν είναι, 9 ώρες Ηρακλής. 110 χρόνια βέβαια δεν φτάνουν 9 ώρες. Αλλά νομίζω, αν και δεν μας είπε ο κύριος Θέος λεπτομέρειες, θα είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση που οποιαδήποτε ώρα και αν μπεις μέσα, θα κλείσει και με συναυλία, θα μπορέσει ο καθένας να την απολαύσει με βραβεύσεις, με το οτιδήποτε. Και το ξαναλέω, αυτό που επέμεινα και λίγο στην ερώτηση προς τον κύριο Θέο για τον κύριο Βασιλιάδη, δεν μας ενδιαφέρει, όπως είπε σωστά, το κόμμα, ο υπουργός ή οτιδήποτε άλλο. Μας ενδιαφέρει ότι όποιος δεσμεύεται και υπόσχεται κάτι, πρέπει να το κάνει. Χρήστο, δεν πρέπει. Το έχουμε. Κύριε Υπουργέ μου, δεν πρέπει, κύριε Υπουργέ μου. Πώς θα γίνει? Τον αγαπούσαν τον παππού σας, τον λάτρευαν τον πατέρα σας, αλλά με εσάς πια, κύριε Υπουργέ μου. Χαλάει ο κόσμος, ε. Πίνουν νερό στο όνομά σας, κύριε Υπουργέ. Πίνουν νερό στο όνομά μου, ε. Αλίμονο. Μ' αγαπάνε, ε. Σας λατρεύουνε, κύριε Υπουργέ. Μ' αγαπάνε. Σας αγαπά. Θυσία. Βέβαια, θα ήταν και αχάριστη. Ύστερα από τόσα που έχετε κάνει για αυτούς. Μην είστε αχάριστοι. Μην είστε αχάριστοι. Ο Γιώργος γράφει, καλά που κάνεις εκπομπή και ακούμε καμιά σοβαρή μουσική. Ναι ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε, ώρα για μπλε είσαι αλλού. Και όσοι έχω, τι να φάω, έτσι δεν είναι?
Έχω και ο Σάρα. Ο οποίος και ο Σάρας μαζί μου θα πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάμε, FM, κενό. FM γράφεται, κενό αφήνεται. Το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη διαρκείας. Ηρακλάρα, βόλεϊ, καλησπέρα, κλίντι. Ό,τι θέλετε βάλτε. Αποστολή στο 54526. Έχουμε και το mail ανοιχτό. blue-libero@yahoo.gr. Στις 8 θα κάνουμε την κλήρωση. Συνεχίζετε να ορμάτε στα μηνύματα και πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Γεια και χαρά σε όλους σας που συμμετέχετε στην εκπομπή και στο διαγωνισμό μας σήμερα. Κληρώνουμε ένα διαρκείας αξίας 100 ευρώ για την αδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή. Προσφορά οπαδού του Ηρακλή το διαρκείας και τον ευχαριστώ πολύ. Φίλε μου, 686, μου γράφεις. Καλησπέρα Γιωργάρα μου, Ηρακλάρα ολέ, Σάββατο όλη μίκρα για την νίκη. Με τρελαίνεις, με ικανοποιείς, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βάζεις και την καλησπέρα που γουστάρω, αλλά δεν μου γράφεις το ονοματεπώνυμό σου και στεναχωριέμαι. Βάλα και το ονοματεπώνυμό σου σε παρακαλώ πολύ ή στείλε ένα mail συμπληρωματικό στο blue-libero@yahoo.gr για να είμαστε ok, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να μπεις στην κλήρωση παρά το υπέροχο μήνυμά σου. FM, κενό, ονοματεπώνυμο. Διαρκεία, σειρά, Κλάρα, καλησπέρα, ό,τι θέλετε εσείς. Αποστολή στο 54526 και το mail μας είναι ανοιχτό, blue-libero@yahoo.gr. Σιγά μη χιονίσει, ρε. Σουκού χιόνια, λέει εδώ ένας πιστός ακροατής εκπομπής. Χιόνια, ε. Εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε εμείς εκεί στο χώρι, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής. Τα είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες ότι θα πω μόνο αυτό. Ένα μικρό σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Ότι ασχοληθήκαμε με το θέμα Βοσνιάδη, ασχοληθήκαμε με την κακή αγωνιστική κατάσταση της ομάδος, ασχοληθήκαμε με τα αρνητικά αποτελέσματα και οι περισσότεροι ίσως δεν τολμούσαν να βάλουν τη διαιτησία πάνω-πάνω στο ράφι, γιατί σου λέει τώρα μη θεωρηθεί και ως δικαιολογία για όλα αυτά που δεν παρουσίασε, που θα περιμέναμε να παρουσιάσει η ομάδα. Αν τα βάλουμε όμως κάτω, δύο γκολ με τον Ηρόδοτο. Ένα γκολ με τον Αιγινιακό. Ένα πέναλτι στην Κέρκυρα. Εντάξει, δεν είναι και λίγα. Στα πρώτα τρία παιχνίδια. Και θα διαβάσω την ανακοίνωση. Στο πρώτο, εντός έδρας παιχνίδι με τον Ηρόδοτο, ο διαιτητής ακύρωσε καθαρό γκολ του Γιαμπάρη, ένα τέρμα του Περόνε και δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Ηρακλή. Μας είπαν. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική διαιτησία. Στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΑΟ Κέρκυρας δεν δόθηκε και πάλι πέναλτι ενώ οι καθυστερείς γιατροί έμπαιναν στον αγωνιστικό χώρο δίχως άδεια. Άλλο πάλι αυτό. Την ώρα που ο Ηρακλής έκανε επίθεση, μας είπαν. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική διαιτησία. Στο δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι με τον Αιγινιακό ακυρώθηκε τέρμα του Γιαμπάρη ως offside. Αν και στο replay δεν φαίνεται να δικαιώνει το ρέφερι της αναμέτρησης, μας είπαν. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική διαιτησία. Και για να τελειώνουμε, δεν ζητούμε ξένους διαιτητές ούτε VAR. Αν και θα έπρεπε να έχουμε 9 βαθμούς, ζητούμε να ισχύσει το αυτονόητο. Γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική διαιτησία, αρκεί και η ίδια κάποια στιγμή να αποφασίσει επιτέλους να αποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό της. Έτσι, για να μην έχει κανείς την εντύπωση στην ΚΕΔ ότι μόνο μας τα λένε και εμείς δεν τα βλέπουμε. Και υπάρχει ένα κειμενάκι που μπορείτε να το δείτε, έχει ανέβει σημερινό στο bluearena.gr. Εξαιρετική δουλειά κάνει εκεί ο αδερφός μου, ο Χαρίλαος Χαρίτων, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και ένα από αυτά τα κείμενα είναι και το συγκεκριμένο για τον κύριο Κατσικογιάννη, που έχει, Χριστάρα μου και ο Σάρα μου, φοβερό βιογραφικό ο κύριος Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, ο 34χρονος υπηρώτης. Κλασική περίπτωση Super League του που φαγώθηκε και έγινε φουτμπολιγκάτος, ο οποίος φουτμπολιγκάτος βέβαια δεν είναι και από τα μπουμπούκια της ελληνικής διαιτησίας ή μάλλον είναι από τα μπουμπούκια της ελληνικής διαιτησίας, δεν ξέρω αν με πιάνεις. Με πιάνεις, έτσι. Αυτό το μπουμπούκι θα σφυρίξει την Κυριακή. Να έχουμε το νου μας. Να έχουμε το νου μας. Φίλε Γιώργος, είσαι ok με το ονοματεπώνυμό σου. Ο φίλος ο 686 έχει στείλει μόνο μήνυμα χωρίς ονοματεπώνυμο και θα τον παρακαλούσα πάρα πολύ για να μπει στην κλήρωση να μου στείλει και το ονοματεπώνυμό του. Θυμίζουμε θύρα 1 για τους οπαδούς του Ηρακλή στο γήπεδο της Αγιάς στην Πάτρα. 10 ευρώ γενική είσοδος. 10 ευρώ, εντάξει, 10 ευρώ. Πάρα πολύ ωραίο!
Γεια σου Χριστάρα με τα ηχητικά σου. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. 10 ευρώ γενική είσοδος. Να πας στο γήπεδο της Αγιάς, να δεις Παναχαϊκή Ηρακλής, βέβαια τον Ηρακλή θα δεις. Είναι ανάγκη να χτυπηθούμε. Πώς το είπες αυτό? Πολλά τα λεφτά, Άρη. Πολλά τα λεφτά. Όχι Άρη ρε εσύ Χριστό, όχι Άρη, Ηρακλή. Ηρακλή. Ναι, εντάξει, ξέρω, από ατάκα ή από κινηματογράφο είναι ελληνικό, αλλά εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, 10 ευρώ γενική είσοδος για την Πάτρα. Και έχω ένα μήνυμα που μου δίνει πολύ ωραία πάσα. Στάδιο Αγιάς. Εντάξει ρε παιδιά, μην βαράτε. Μην βαράτε. Έχει και στίβο. Έχει και ταρτάν. Εντάξει, άμα έχει και ταρτάν, είναι στάδιο τότε. Οκ. Δεν έχω πάει, να σου πω την αλήθεια. Αύριο θα έχουμε καλό φίλο και συνάδελφο Παναχα... Πού, θα το κάνω το σαρδάμ τώρα. Πρέπει να προσέξω. Παναχαϊκολόγο. Για να μας πει για Παναχαϊκή. Έτσι κάνουμε κάθε Παρασκευή, συνήθως. Ο φίλος ο Σπύρος από την Κιανόλευκη Ξάνθη μου δίνει μία πολύ ωραία πάσα, γιατί έχω ετοιμάσει ένα ηχητικό. Με τη βοήθεια του Χρήστου θα ακουστεί σε πολύ λίγο. Ξέρουμε περίπου πόσο είναι το μπάτζετ της ομάδος φέτος? Αυτό δεν έχει να κάνει. Το δεύτερο σκέλος του μηνύματός του. Για το πρώτο, περίπου 850.000 ευρώ. Περίπου. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Και δεύτερον, εδώ κολλάει το ηχητικό. Πιστεύεις ότι η έλευση Θεοδωρίδη έχει να κάνει με το ότι ο Παπαδόπουλος θέλει να ελέγχει το Μυροφορίδη? Παιδιά, φίλε μου Σπύρο από την Κιανόλευκη Ξάνθη και σε όλους τους υπόλοιπους, θα πω δύο πραγματάκια. Δύο. Και το ένα θα το ακούσουμε τρία. Εμείς δεν λέγαμε πριν δύο μήνες ότι δεν είναι πολύ καλό για τον ίδιο τον Παύλο τον Μυροφορίδη να τα έχει όλα στην πλάτη του, και καλό θα ήταν να υπάρχει και κάποιος άλλος άνθρωπος ώστε να είναι αφοσιωμένος ο Παύλος ο Μυροφορίδης αποκλειστικά στο ρόλο του τεχνικού διευθυντή και να μην κάνει όλα τα υπόλοιπα? Εμείς δεν το λέγαμε. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήρθε πλέον. Συνδετικός κρίκος, διοικητικός σύμβουλος που θα ασχολείται και με το αγωνιστικό τμήμα. Μην επηρεάζεστε από κάποιους που θέλουν να πουλήσουν για ακόμα μια φορά και δεν έχουν να κάνουν καμία σχέση με την οικογένεια του Ηρακλή, αλλά θέλουν να ιντριγκάρουν και πάνε και γράφουν ωραία αρθράκια για καπελώματα και δεν ξέρω εγώ τι. Τους ξέρουμε, τους έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν χρειάζεται να ξανασυστηθούμε. Ήθελε ο Ηρακλής. Και λέγαμε κι εμείς, επιθυμία όλων μας ήταν, το έβλεπα και το διάβαζα παντού, να υπάρχουν κι άλλοι μέσα. Όπως ήρθε ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, που έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο, που ήταν χρόνια στο ιδρυτικό σωματείο. Και τώρα έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Ασχολείται με αδειοδοτήσεις, με έγγραφα, με χίλια δυο. Όπως ήρθε ο κύριος Θεοδωρίδης, ο οποίος έχει βάλει χρήματα αποδεδειγμένα, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Παύλο Μυροφορίδη, αποδεδειγμένα. Και κανένας δεν καπελώνει κανέναν. Και στην τελική είναι ευκαιρία για όσους δεν τους άρεσε ότι ο Παύλος ο Μυροφορίδης ασχολείται με όλους και με όλα, να ξέρουν ότι ασχολείται με το θέμα τεχνικός διευθυντής. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του τεχνικού διευθυντή? Οι μεταγραφές, ο προπονητής, κυρίως. Για τα υπόλοιπα θα υπάρχει και ο κύριος Θεοδωρίδης από εδώ και πέρα, για τον οποίον κύριο Θεοδωρίδη, ο ίδιος ο Παύλος ο Μυροφορίδης, 4 Σεπτεμβρίου εδώ στην ώρα για μπλε, δήλωσε τα εξής. Ακούστε το λίγο. Έχουν δοθεί χρήματα της εβδομάδας. Στις διάρκειες αυτής τους 20 με 25 έχουν δοθεί χρήματα. Δεν έχουν δοθεί τρελά νούμερα, αλλά έχουν δοθεί από τον κόσμο. Έχουν δοθεί από τον απλό κόσμο. Mm-hmm. Μην γελιόμαστε. Και έχει δοθεί ένα ποσό στην αρχή με βοήθεια μεγάλη από τον Ηλία τον Θεοδωρίδη, ο οποίος είπε ότι θα είναι δίπλα και θα βάλει πλάτη, και ήταν δίπλα και βάλει πλάτη. Και τον ευχαριστώ προσωπικά μέσα από την εκπομπή σας. Γιατί του πήγα κάποια στιγμή, μιλήσαμε και ζήτησα κάτι και έγινε κάτι σε 5 λεπτά. Και νομίζω είναι η πρώτη φορά που ακούγεται για το συγκεκριμένο, έτσι. Που το αναφέρετε εσείς. Ναι. Μίλησα μαζί του 5 λεπτά και έκανε αυτό που ήθελα σε 5 λεπτά. Δεν μπορεί, θα είναι η ντροπή η δικιά μου και του συλλόγου να μην τον ευχαριστώ. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
είπε ο Παύλος Μυροφορίδης για τον Ηλία Θεοδωρίδη. Που αποκάλυψε 4 Σεπτεμβρίου ο κύριος Μυροφορίδης εδώ στην Όρογια Μπλε. Γιατί ήταν γνωστό, αλλά δεν είχε ακουστεί από κάποια επίσημα χείλη. Ήταν γνωστό σχεδόν σε όλους ότι ο κύριος Θεοδωρίδης βοηθούσε. Ήταν πολύ κοντά και μπράβο του. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι, γιατί είναι και ένας άνθρωπος με οικονομική επιφάνεια, έτσι. Πέρα από το πόστο που έχει πλέον και τα καθήκοντά του, έχει βάλει και χρήματα. Και 4 Σεπτεμβρίου ο κύριος Μυροφορίδης, να το στείλουμε και αυτό το ηχητικό όποιος θέλει και στα άλλα μουμουέ, σε κάποια μουμουέ, σε κάποιους που σήμερα γράφουν άρθρα για καπελώματα, γιατί θέλουν να φαγωνόμαστε μεταξύ μας. Κλασικά πράγματα. Θέλουν ίντρικα, θέλουν να πουλάνε. Ο ένας καπέλωσε τον άλλον και τον κάνουν στην άκρη και επηρεάζει. Να, ο φίλος ο Σπύρος επηρεάστηκε από όλο από αυτό, έστειλε το μήνυμά του. Δεν τα λέω εγώ. Ακούσατε την ατάκα του ίδιου του κύριου Μυροφορίδη. Δεν είναι δική μου. Το πώς μίλησε, το πόσο καλά μίλησε για τον Ηλία Θεοδωρίδη. Για τα χρήματα που έβαλε, για το ότι όποτε τον χρειάζεται σε 5 λεπτά αυτό που του ζητάει το κάνει. Αυτό θα γίνεται και τώρα. Το ακούσαμε το ηχητικό, δεν έχω να πω κάτι άλλο από αυτό. Καλησπέρα Κατερίνα μου. Ξανά μανά Ήρα, όλα τα βλέπω όλα μπλε. Ήρα ολέ τα βλέπω όλα μπλε. Κάτι έχω πάθει σήμερα, δεν βλέπω καλά. Μπαλόμπα, τι έγινε, πήρε σκυτάλι, τον έφαγε το κιόση. Τον έφαγε, ε. Κάτσε στην αγαπημένη σου εκπομπή. Είναι γνωστό ότι η αγαπημένη εκπομπή του Δημήτρη Μπαλόμπα είναι η ώρα για μπλε, έτσι να τα λέμε αυτά. Τα λέμε αυτά. Γιατί παίζει την καλύτερη μουσική. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν παίζει την καλύτερη μουσική. Εσύ δεν το έχει πει. Σε παρακαλώ. Τώρα οι έλπα έχουν κάτι χαλιά, κάτι αυτά. Δεν έχουμε χαλιά. Εμείς έχουμε. Τέλος πάντων. Φίλε Γρηγόρη, καλησπέρα. Άρρωστη γριά μου, λέει Διαρκείας. Γεια σου, Γρηγόρη μου, φίλε μου. Μου έχει Γρηγόρη Δέλτα. Τι είναι το Δέλτα, γιατί ως Δέλτα, πώς θα σε βάλω, ρε μπαγάσα στην κλήρωση. Πώς, για πες μου. Θα δώσω εγώ το ονοματεπώνυμό σου για το Διαρκείας και θα σου ζητηθεί καμιά ταυτότητα εδώ από το ραδιόφωνο. Γρηγόρης Δέλτα, δεν γίνεται. Συγγνώμη, αλλά πρέπει και εσύ να ξαναστείλεις μήνυμα. Συγχωρέστε με, παιδιά. Μπορείτε να το κάνετε και στο blueliberopapakiyahoo.gr, αλλά για να είμαστε σωστοί, τυπικοί και για να παραλάβετε το Διαρκείας σας, ένα είναι αξίας 100 ευρώ που κληρώνουμε σήμερα για το βόλεϊ του Ηρακλή. Θέλω ονοματεπώνυμο. Ούτε όνομα, ούτε σκέτο παρατσούκλι ή οτιδήποτε άλλο. Ονοματεπώνυμο είναι απαραίτητο, οφείλουμε να το τηρήσουμε, να το σεβαστούμε και να το κάνουμε πράξη. Για λίγο ακόμα, γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη Διαρκείας, Ηρακλάρα, καλησπέρα, βόλεϊ, ό,τι αγαπάτε. Το αποστέλλετε στο 54526, έχουμε και το mail ανοιχτό, blueliberopapakiyahoo.gr. Όσον αφορά το μπάσκετ, θυμίζω 4:30 είναι και live streaming το match. Για όσους δεν θα μπορέσουν να βρεθούν, θέλω να πιστεύω θα γεμίσει το γήπεδο απέναντι στην Ευρώπη Ευκοχωρίου που χρειάζεται προσοχή. Θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες αύριο για αυτό το παιχνίδι. Και στις 7 Earth Play, διαδικτυακά δηλαδή, το Ηρακλής Παναθηναϊκός. Και εκεί εύχομαι να γεμίσει, που το πιστεύω ότι θα γίνει το Σάββατο. Βολεύει και το, ξέρετε, στα καπάκια, να πας και στο Ιβανόφι, να πας και στη Μίκρα. Σάββατο είναι, ο Ρεξάτος, ο φίλαθος οπαδός, θα μπορείς να το συνδυάσει και τα δύο. Και αφού έγινε αυτή η αλλαγή των ωρών για τα δύο παιχνίδια. Για το βόλεϊ που ξέρει από χθες το βράδυ οριστικά ότι η Μπενφίκα θα είναι αντίπαλος του Ηρακλή. Κέρδισε δύο φορές με 3-0, αυτή τη φορά μέσα στην Πάφο, 20-25, 20-25, 15-25, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Με 6 ξένους, πολύ Βραζιλία έχει μέσα, γενικά οι ομάδες από την Πορτογαλία έχουν πολλούς Βραζιλιάνους. Έχει και ένα Καναδό, έχει και έναν Αυστραλό, πάρα πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ δύσκολος ο αντίπαλος, η Πορτογαλική Μπενφίκα. Ξέρουμε βάσει της ημερομηνίας που έχει βγάλει η ΣΕΒ ότι ο επαναληπτικός στη Μίκρα είναι Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι 28 Νοεμβρίου, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί από την Ομοσπονδία και σήμερα ενημερώθηκα και από τον Ηρακλή ότι έχουν στείλει επίσημο έγγραφο στη ΣΕΒ, στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βόλεϊ, και περιμένουν επίσημη
απάντηση από τη ΣΕΦ στα γραφεία του Ηρακλή για το 28 του μηνός. Εάν μπει κανείς στην επίσημη σελίδα της ΣΕΦ, το sef.lu, γράφει 27-28-29. Δεν γράφει 28 ακόμα. Είναι πιθανή ημερομηνία το 28, γι' αυτό είπα πριν 90%, αλλά πρέπει να το κλειδώσουμε και θα μας το κλειδώσει η ίδια η Ομοσπονδία με το που θα βγάλει μια ανακοίνωση ή αρχικά με το που θα στείλει ένα επίσημο έγγραφο στα γραφεία του Ηρακλή για να μας ενημερώσει ο ίδιος ο Ηρακλής με τη σειρά του ότι το μάτς είναι 28 του μηνός. Και έναν από το Τρινιντάτ τον Μπάγκο έχει, ναι. Ναι, πιστεύω ακροατέ μου. Ναι, έχει πολλούς. Έχει πολλούς. Φαντάζομαι σε νούμερα, από τη στιγμή που έχει 6 ξένους, δεν μπορούμε να μιλάμε για σύγκριση. Ηρακλή Μπενφίκα. Αλλά τώρα να το πω. Θα το πω. Θα το πω. Ποια Μπενφίκα. Δηλαδή, πάρε την φανέλα της βολεϊκής Μπενφίκα και βάλ τη δίπλα στη φανέλα του βολεϊκού Ηρακλή. Έχει η Μπενφίκα 5 Final Four? Έχει η Μπενφίκα 3 τελικούς Champions League? Δεν έχει. Προφανώς είναι σε πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση. Προφανώς είναι για να έχει 6 ξένους και να είναι ενισχυμένη τόσο πολύ. Έχει άλλα δεδομένα. Αλλά ο Ηρακλής δεν πάβει να είναι Ηρακλής. Και στην Ευρώπη έχει μέταλλο, έχει φανέλα, έχει πολλά. Θα δούμε. Έχουμε ακόμα μέχρι τότε. Και λέω έχουμε ακόμα μέχρι τότε γιατί ακολουθεί μια τριάδα αγώνων που είναι σε μικρό χρονικό διάστημα. Το Σάββατο έρχεται ο Παναθηναϊκός. Τετάρτη, την επόμενη Τετάρτη, 21 του μηνός, ο Ηρακλής παίζει στην Αλεξανδρούπολη με τον Εθνικό. Μετά έχει Κομωτινή. Έχει ένα πρόγραμμα με σερή αγώνες που όλα θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή για να αναρριχθεί στη βαθμολογία. Την καλησπέρα μου και στην Ατάσα που γράφει. Καλησπέρα Γιώργο. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι το πρώτο 3 στα 3 φέτος. Όλη η θετική μας ενέργεια στο γαλάζιο παράδεισό μας. Μακάρι. Μακάρι Νατάσα να γίνει αυτό πράξη και να έχουμε όντως το 3 στα 3. Με το Ηρακλής Ευρώπη Ευκοχωρίου, με το Ηρακλής Παναθηναϊκός και με το Παναχαϊκή Ηρακλής. Και 5 στα 5 να γίνει, να κερδίσουν και οι γυναίκες στο μπάσκετ, να κερδίσουν και οι γυναίκες στο βόλεϊ και όπου παίζει Ηρακλής να κερδίσουν όλοι. Όσον αφορά την αγωνιστική προετοιμασία του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, υπάρχουν κάποιες ενοχλήσεις για τον Κλέιτον. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό εν ώψη του κυριακάτικου αγώνα στην Αγιά, στην Πάτρα. Ταλαιπωρήθηκε από ένα μυϊκό σπασμό στην οσφυϊκή μοίρα. Δεν έλαβε μέρος, δεν πήρε μέρος στο σημερινό πρόγραμμα. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν τίθε θέμα συμμετοχής του. Ατομικό πρόγραμμα και σήμερα ο Τάι, ο Κασναφέρης και ο Κανακούδης. Όλοι οι παίκτες υποβλήθηκαν σε εμβολιασμό κατά του ιού της γρίπης. Είναι νομίζω αυτές τις μέρες για όλους. Προσοχή και όσοι είναι να κάνουν να το κάνουν. Γιατί από εδώ και πέρα, μπαλόμπα μου, έτσι δεν είναι. Από εδώ και πέρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Άσε που αυτά τα μπουκωματοκριώματα εδώ και 1,5 μήνα όλοι τα είχαμε, νομίζω. Αλλά από εδώ και πέρα σοβαρεύουν τα πράγματα, οπότε επί της ευκαιρίας είπα να το αναφέρω και εγώ. Επιτέλους έχουμε αγωνιστική δράση σε λίγες μέρες, σε 10 για την ακρίβεια, για την K19 του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Καιρός ήταν, και λέω καιρός ήταν γιατί μας έλειψε να ασχολούμαστε με τις ποδοσφαιρικές ακαδημίες του Ηρακλή. Πέρυσι δεν υπήρξε τέτοια δυνατότητα, συγγνώμη, στην τρίτη εθνική κατηγορία. Φέτος υπάρχει κανονικά ομάδα, έχει γίνει και η κλήρωση του πρωταθλήματος Neon Football League. Πρώτη αγωνιστική Ηρακλής Αιγινιακός, δεύτερη αγωνιστική Καραϊσκάκης Ηρακλής, τρίτη αγωνιστική Ηρακλής Κέρκυρα, τέταρτη αγωνιστική Ηρακλής Απόλλων Λάρισας, πέμπτη αγωνιστική Απόλλων Πόντου Ηρακλής, έκτη αγωνιστική Ηρακλής Δόξα Δράμας, έβδομη αγωνιστική Βόλος Ηρακλής. Καλή επιτυχία στους πιτσιρικάδες θα έλεγα, αλλά εντάξει δεν είναι και τόσο μικρή. Κάτω των 19, στο μέλλον του ποδοσφαιρικού Ηρακλή και μάλιστα, όχι μάλιστα, μακάρι να βγούνε ταλέντα. Παρακαλώ. Γεια σας. Ο άλλος με κάνει έτσι, ο άλλος μου κάνει... Τι, συνεννοηθείτε, συνεννοηθείτε. Μαρμιτόπουλη ή Μαρμιτίδης, Πόντιος. Θέλω έναν ακροατή πάρα πολύ γρήγορα να βγει να μου κάνει κλήρωση. Ένα άρρωστο Ηρακλάκι θέλω να βγει
Μη με ενοχλείτε εσείς απ' έξω, ε. Θα κάνω ντου στην επόμενη εκπομπή, προσέξτε. Μη με ενοχλείτε. Λοιπόν, ένα άρρωστο Ηρακλάκι θέλω να βγει, 2310 287 και 3 οχτάρια, να με βοηθήσει με την κλήρωσή μας. Παρακαλώ πάρα πολύ. Χαίρετε. Κυριάκος. Έλα, έλα. Έλα. Καλώς το να. Καλώς το να. Τι λέει. Καλά, εδώ με ενοχλούν, εδώ με ενοχλούν. Με ενοχλούν να έρθουμε από εκεί καμιά βόλτα. Να έρθείτε από εδώ καμιά βόλτα, να τους πείτε κανένα γεια. Τι κάνεις. Όλα καλά, όλα καλά. Αυτοί οι δύο που ακολουθούν, βέβαια, καλά παιδιά είναι. Ναι. Ναι, βουρτσίζουν τα δόντια τους, βάζουν κρέμα ενυδατική πριν κοιμηθούν, αγκουράκια βάζουν, τέτοια, ναι, κατακάουν όλα αυτά. Ωραία, ωραία. Θέλω νουμεράκι 1 ως το 17, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Από το 1 μέχρι το 17. Να βγάλεις κι άλλον. Ναι, 1 ως το 17, α... Κυριάκο μου, ναι, ναι, ναι. Το 10, το 10. Το 10, ε, το 10. Το ναι. 10, το 10. Ναι. Ωραία, είσαι καλά. Ωραία, καλά, καλά. Φιλιά ωραία, στα καλά, παλικάρια καλά. Σου, φιλιά στα παλικάρια έγινε, σου. Έγινε, να καλό, βράδυ, καλά. Καλό, καλό βράδυ, βράδυ, καλό βράδυ. Άντε, να πάρουμε και έναν ακόμα και δεν βγάλαμε γραμμές, μόνο κλήρωση θέλαμε. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς την. Ίσως δεν πρόλαβα να δώσω αριθμούς για την κλήρωση, έτσι. Δεν πειράζει, αλλά χαμήλωσε αν μπορείς, γιατί μ' ακούω πολύ δυνατά. Μισό λεπτό. Παναγία μου. Ίσως δεν πρόλαβα να δώσω για την δεν κλήρωση. Πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα σου πω όμως κάτι άλλο. Πες μου ότι θες, αλλά γρήγορα για να κλείσουμε. Ναι. Εάν όταν μπορέσεις, ναι, είτε μέσω Facebook, είτε και στην εκπομπή αύριο, ας πούμε, ναι, να κάνεις παρουσίαση της ομάδας 3x19, να τη μάθουμε κι εμείς. Όταν θα στοιχεία, τα έχω στα χέρια μου, ναι. Με στοιχεία για τα παιδιά, προπονητές και... Μόλις τα έχω στα χέρια μου, θα το κάνω, αλλά όχι αύριο, θα το κάνω την εβδομάδα που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Εντάξει, όποτε μπορείς. Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Όχι ρε παιδιά, 8 και 5 είναι, μην παίρνετε. Βλέπετε τι γίνεται, λαοθάλασσα, πλημμύρα, πλημμύρα. Όχι μπαλόμπα, όχι, όχι, δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Θα δείτε εσείς, δεν θα κάνετε μετά εκπομπή. Σας πω εγώ, σας φτιάξω εγώ. Δώσε μουσική να πω τον νικητή, σε παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε νικήτρια. Έχουμε νικήτρια, η οποία είναι η κυρία Δανάη Παπαδοπούλου. Η κυρία Δανάη Παπαδοπούλου. Τι χειροκροτάς ρε Μπαλόμπα, επειδή είναι γυναίκα η νικήτρια. Ρε, που έχω μπλέξει με αυτούς εδώ ρε. Που χειροκροτάει ρε παιδιά. Λοιπόν, φεύγω γιατί θα αρρωστήσω με εσάς. Δανάη Παπαδοπούλου, σε καλό να μας βγει. Θα είναι, είναι ήδη το διαρκείας εδώ. Λέω το Σοφού 18 στον έκτο όροφο, μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, γιατί μετά κρίμα είναι να πάτε και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Μπορείτε να έρχεστε από σήμερα το βράδυ μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου να το παραλάβετε. Αύριο θα δώσω 2 εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Εισιτήρια όμως, σήμερα δώσαμε διαρκείας. Το Σάββατο, ναι, πετόσφαιρα. Ζάχο, πετόσφαιρα. Μη σε ρωτήσω ποια κατηγορία είναι η ομάδα στην πετόσφαιρα. Άστο, μη σε ρωτήσω. Άστο. Η πρώτη και τελευταία, δεν έκανε κάτι άλλο. Ναι, μετά ο Ηρακλής πώς θα πήρε. Τώρα που παίζει, ρε! Β' Εθνική παίζει, αλλά μην το πεις πουθενά. Ναι. Τρίτη τη τάξη κατηγορία, εντάξει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλό παιδί, καλό παιδί. Μπαλόμπα, κλείσε. Φύγε. Οι Μαρμητόπουλοι ακολουθούν. Καλό βράδυ.